Ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Μεϊκόν ΑΕ υπέγραψαν την 5η 21 Ιουλίου τη σύμβαση του έργου αποκατάσταση φέροντος οργανισμού και των αξιωματικών στο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο Φρουρίου. Οι επεμβάσεις αφορούν τη λιθοσυραφή με νέα λιθοσώματα στις περιοχές των έντονων ρογμών, την εφαρμογή ενεμάτων υδραυλικής ασβέστου, την τοποθέτηση πρώην τεταγμένων τενόντων κατά μήκος του βορειοδυτικού και βορειοανατολικού τείχους, την τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδροροών, αλλά και σύστημα αποστράγγισης ομβρίων. Σήμερα υπογράψαμε το συμφωνητικό για την παρέμβαση στο Φρούριο. Όλοι ξέρουμε τη ζημιά η οποία έχει προκληθεί τον τελευταίο καιρό. Τα προβλήματα στο κάστρο υπήρχαν περίπου από το 17-18. Όταν λέω προβλήματα, άρχισαν να εμφανίζονται κάποιες ρογμές. Οι ρογμές λοιπόν ήταν αυτές που ανησύχησαν τότε και την ΔΕΙΑΚ, και τη Δημοφέλεια, αλλά και τον Δήμο. Και ξεκινήσανε μία σειρά από εργασίες. Καταρχήν έπρεπε να δούμε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι ρογμές. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνουν εδαφολογικές μελέτες, οι οποίες και γίνανε, και έγινε και μία μελέτη για το πώς θα παρέμβουμε ούτως ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς το ένα τμήμα όλοι ξέρουμε ότι έπεσε και έτσι έπρεπε άμεσα να πάρουμε να κάνουμε αυτές τις ενέργειες ούτως ώστε να σταματήσουμε το φαινόμενο, αλλά και να αποκαταστήσουμε την ζημιά. Αυτό λοιπόν έγινε σήμερα με την ανάθεση αυτή που κάναμε στην εταιρεία, στη ΜΕΚΟΝ, του κυρίου Μεκλή, ούτως ώστε το έργο έχει ήδη ξεκινήσει. Έτσι. Δηλαδή, όπου γίνονται παρεμβάσεις, αυτή τη στιγμή κατεβάζουμε εσωτερικά της φρουράς το δάπεδο. Έχουμε κατέβει γύρω στα 2,5 μέτρα. Και συνεχίζουμε. Γίνονται κάποια ενέματα, ούτως ώστε, όχι κάποια, αρκετά ενέματα, για να συγκρατήσουμε τους τοίχους και να μπορέσουμε να γίνει η παρέμβαση εξωτερικά. Όμως, το πρόβλημα δεν λύνεται εδώ. Όλοι ξέρουμε ότι το Φρούριο είναι παλιό. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, νομίζω, γύρω στο 2005-2006, οι οποίες όμως ήταν επιφανειακές, δηλαδή δεν ήταν σε βάθος.